Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 3 Φεβρουαρίου και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άρτσα Νεφράγκης. Να περάσουμε να δούμε τα σημαντικότερα θέματα σε τίτλους. Τον πρόεδρο της ΣΝΟΔΑ, ενωμό Ροδόπης Γιάννη Μπεζηριανίδη, να μιλά για τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις. Ξεκίνησε η διαδικασία αποστολής των ειδοποιητηρίων του ΕΦΚΑ. Νέος προπονητής στη δόξα προσκυνητών, ο Γιάννης Πουρλιάγκας, παλέμαχος παίκτης του Παθρακικού. Να ξεκινήσουμε με την πολιτική επικαιρότητα του δελτίου. Να ληφθούν άμεσα όλες οι αναγκαίες πρωτοβουλίες για να κλείσει η αξιολόγηση μέσα στο Φεβρουάριο, συμφώνησαν ο Αλέξης Τσίπρας και η Άγγελα Μέρκελ στη συνάντηση που είχαν στο περιθώριο της άτυπης συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μάλτα. Εκτός του οικονομικού προγράμματος, στη συνάντηση συζητήθηκε επίσης η επίσκεψη Μέρκελ στην Τουρκία και τον Κυπριακό. Η καγκελάριος ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για τις συνομιλίες της με την τουρκική ηγεσία και ειδικότερα σε ό,τι αφορά την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή, το προσφυγικό και το κυπριακό που συζητήθηκαν στο πλαίσιο των ευρύτερων ευρωτουρκικών σχέσεων. Ο Ευάγγελος Αποστόλου αποκαλύπτει το κυβερνητικό σχέδιο για την προστασία των ελληνικών αγροτικών προϊόντων. Μπλόκος στις παράνομες ελληνοποίησεις και ανεξέλεκτες εισαγωγές προϊόντων βάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Οικονομίας με την εγκατάσταση στις τελωνιακές πύλες εισόδου της Ελλάδας ειδικών ανιχνευτών σκάνερ που θα ελέγχουν όλα τα αγροτικά προϊόντα που μπαίνουν στη χώρα. Σε αυτό το σημείο να ανοίξουμε ένα πολιτικό παράθυρο στην ενημέρωσή σας. Καλεσμένος εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άρτσα Νεφράγκης είναι ο πρόεδρος της ΣΝΟΔΑ ενωμού Ροδόπης, ο κ. Γιάννης Βεζηριανίδης. Κύριε Βεζηριανίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεύτερη αξιολόγηση. Πιέζουν οι εταίροι κάθε μέρα. Θα επιτευχθεί τελικά? Έχω την αίσθηση ότι δεν είναι το πόσο πιέζουν οι εταίροι, αλλά το πόσο είναι αποφασισμένη η κυβέρνηση να κλείσει την αξιολόγηση. Έχουμε ακούσει από τον κύριο Τσακαλώτη ότι το 1/3 των προαπαιτούμενων έχει ψηφιστεί. Το υπόλοιπο 1/3 είναι να ψηφιστεί. Το άλλο 1/3 είναι πολιτική διαπραγμάτευση. Ακούσαμε σήμερα την Υπουργό Εργασίας να λέει ότι το 80% των προαπαιτούμενων έχουν υλοποιηθεί. Οπότε θεωρώ ότι πρέπει στην ίδια την κυβέρνηση να διαπραγματευτούν, να καταλήξουν κάπου, να καταλήξουν τι έχουν κάνει, να δουν τι έχουν ψηφίσει. Γιατί μην ξεχνάμε ότι το μνημόνιο, το τρίτο μνημόνιο, είναι προϊόν της διαπραγμάτευσης που έκανε η παρούσα κυβέρνηση. Οπότε θα πρέπει οι ίδιοι να τα βάλουν κάτω, να δούνε καταρχήν αν θέλουν να κλείσουν την αξιολόγηση και από εκεί και πέρα να πάνε στους δανειστές μας, στους εταίρους και να κλείσουν την αξιολόγηση. Έχω την αίσθηση ότι η κυβέρνηση καθυστερεί και καθυστερεί εσκεμμένα για να κλείσει την αξιολόγηση. Βέβαια αυτό στοιχίζει και στοιχίζει καθημερινά στην χώρα μας και στην οικονομία. Κύριε Βεζηριανίδη, ποια πιστεύω θα είναι η επόμενη μέρα? Ήδη είδαμε σήμερα στην άτυπη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μάλτα. Είχαν συνάντηση ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με την Άγγελα Μέρκελ. Συμφώνησα βέβαια ότι πρέπει να κλείσω όσο το δυνατόν συντομότερο, δηλαδή μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου. Εσείς τι πιστεύετε? Αυτό είναι, σας το ξαναείπα, είναι θέμα της κυβέρνησης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η δεύτερη αξιολόγηση θα έπρεπε να έχει κλείσει από το Φεβρουάριο του 2016. Είμαστε Φεβρουάριο του 2017 και ακόμα συζητάμε και διαπραγματευόμαστε. Και το κακό είναι ότι έχουμε άσχημο παρελθόν και προηγούμενο με την κυβέρνηση. Κάθε φορά που διαπραγματεύεται, δυστυχώς φέρνει χειρότερα μέτρα και επώδυνα για τον ελληνικό λαό. Οπότε, τι να σας πω τώρα, είναι στο χέρι τους. Και το θέμα είναι αν οι ίδιοι είναι αποφασισμένοι να κλείσουν την αξιολόγηση. Κύριε Βεζηριανίδη, η Νέα Δημοκρατία ζητάει εκλογές. Νομίζετε ότι θα αλλάξει κάτι τελικά στην Ελλάδα ή οι Έλληνες, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, θα λουστούν μία από τα ίδια των τελευταίων? Κοιτάξτε να δείτε, αλίμονο να συζητούσαμε ότι δεν θα αλλάξει τίποτα. Φυσικά και θα πρέπει να αλλάξει η παρούσα κατάσταση. Ζητάμε εκλογές για ένα πολύ πολύ συγκεκριμένο λόγο. Θεωρούμε ότι κάθε μέρα που περνάει, αυτή η κυβέρνηση κάνει κακό στη χώρα. Μην θεωρείτε ότι είναι εύκολο να κυβερνήσουμε. Δεν έχουμε, τουλάχιστον ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι δεν είναι αυτός ο σκοπός του να κυβερνήσει. Και το έχει δείξει αυτό. Δηλαδή έχει δίνει συνένεση στην κυβέρνηση. Το θέμα είναι ότι η ίδια κυβέρνηση δεν μπορεί να βγάλει τη χώρα από την κρίση. Εμείς αυτό θέλουμε, να βγει η χώρα από την κρίση. Και θεωρούμε ότι με την παρούσα κυβέρνηση αυτό δεν θα γίνει.
Μάλιστα, να τελειώσουμε κάτι διαφορετικό. Τις δηλώσεις του Πρόεδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, του κ. Βασιλακόπουλου, όσον αφορά το τελικό του κυπέλλου Ελλάδας του μπάσκετ, έγινε τόσο δώρος. Πολλές αδιαστοχίες και τελικά αποφασίστηκε σήμερα ότι θα γίνει στο Νίγκα τη σχόλια. Δηλαδή στο Αλεξάνδρου Μέλλον Θεσσαλονίκη μεταξύ άλλων παραγωγών. Πώς το σχολιάζετε όλο αυτό? Προφανώς ο κ. Βασιλακόπουλος. Και βγάλετε, με συγχωρείτε, βγάλετε και δελτίο τύπου γι' αυτό. Ναι, ναι, σαφέστατα. Προφανώς ο κ. Βασιλακόπουλος δεν είχε επισκεφτεί τη Θράκη. Γιατί αν ερχόταν, θα έβλεπε ότι αυτά που ισχυρίστηκε δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα. Ο κ. Βασιλακόπουλος είναι παράγοντας του αθλητισμού εδώ και πάρα πολλά χρόνια και θα έπρεπε να ξέρει και να εκπροσωπεί το γεγονός ότι ο αθλητισμός ενώνει. Θεωρώ ότι ήταν απαράδεκτες οι δηλώσεις του και θεωρώ επίσης ότι από τη στιγμή που έγινε η αλλαγή της έδρας τελικά, θα έπρεπε αντί για τη Θεσσαλονίκη να προτιμηθεί η Ξάνθη. Ήταν ένα δεύτερο φάουλ μετά την αρχική λαθασμένη απόφαση. Ελπίζω να του έγινε μάθημα και ελπίζω να μην επαναληφθεί στο μέλλον κάτι αντίστοιχο. Μάλιστα. Κύριε Βαζελιάδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Ξεκινάει η διαδικασία αποστολής των ειδοποιητηρίων του ΕΦΚΑ, τα οποία θα περιλαμβάνουν το χαράτσι με τις αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές που θα πρέπει να καταβάλουν οι 1,6 εκατομμύρια ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες. Σήμερα, εκτός απρόπτου, επρόκειτο να τεθεί σε λειτουργία από το site του ΕΦΚΑ η εφαρμογή για την εκτύπωση των ειδοποιητηρίων πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών. Οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στις εισφορές τους με το κωδικό τάξη και στη συνέχεια με το ΝΑΜΚΑ και το αφημί τους. Θα ακολουθήσει αποστολή των ειδοποιητηρίων με μεγάλη καθυστέρηση, γεγονός που προδικάζει ότι θα δοθεί παράταση στην ημερομηνία πληρωμής που έχει οριστεί 28 Φεβρουαρίου. Υπενθυμίζεται ότι προβλέπεται η δυνατότητα μερικής καταβολής των εισφορών, δηλαδή όταν ο φιλέτης καταβάλει μόνο ένα τμήμα της μηνιαίας οφειλής, τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις θα επιβάλλονται μόνο στο ποσό που υπολείπεται κάθε φορά. Ο επιδιωκόμενος στόχος, σύμφωνα και με το προϋπολογισμό του ΕΦΚΑ, είναι η ίσπραξη εσόδων ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο τρέχον έτος. Οι εισφορές για κύρια ασφάλιση και υγεία καθορίστηκαν με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα του 2015. Τα ειδοποιητήρια αφορούν όχι μόνο στις εισφορές Ιανουαρίου που πρέπει να πληρωθούν το αργότερο έως τις 28 Φεβρουαρίου, αλλά και αυτές του Φεβρουαρίου με καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσης συνδρομής στη 31η Μαρτίου 2017. Τα ειδοποιητήρια δεν περιλαμβάνουν εισφορές για επικούρηση και φάπαξ, τις οποίες θα κληθούν να πληρώσουν αναδρομικά πιθανότητα το επόμενο δίμηνο. Διευκρινίζεται ότι η υποχρέωση της ασφάλισης και άρα η υποχρέωση πληρωμής εισφορών με το νέο καθεστώς για το 2017 γεννάται εφόσον υπάρχει ενεργό μπλοκάκι ή ενεργή επιχειρηματική δραστηριότητα από 1η-1η-17 και μετά. Κατά συνέπεια, όσοι σήμερα δεν είναι ενεργοί δεν έχουν υποχρέωση καταβολής εισφορών. Τα ειδοποιητήρια θα λάβουν όλοι όσοι ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, ακόμη και όσοι εξαιρούνται από την ασφάλιση στον ΟΑΕ, όπως για παράδειγμα οι νέοι μετά το 1993 ασφαλισμένοι που είναι μισθωτοί και διατηρούν παράλληλα δελτίο παροχής υπηρεσιών, αρκεί να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οργανισμού. Στόχος των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ είναι να γίνει σε πρώτη φάση αποστολή 80.000 ειδοποιητηρίων καθημερινά. Όμως, απότερος σκοπός είναι μετά τους πρώτους μήνες λειτουργίας του νέου συστήματος καταβολής ασφαλιστικών εισφορών τα ειδοποιητήρια να μην αποστέλλονται, αλλά να αναρτώνται στην ιστοσελίδα του φορέα. Έτσι θα μπορούν οι ασφαλισμένοι στο μέλλον να κάνουν χρήση των κωδικών που έχουν στη διάθεσή τους και να βλέπουν τα νέα ειδοποιητήρια αλλά και να τα εκτυπώνουν για να τα εξοφλήσουν. Τα ραβασάκια με τις εισφορές είναι δισέλιδα με πλήρη στοιχεία για το καθαρό φορολογητό εισόδημα, το ΝΑΜΚΑ, τις κρατήσεις ανακλάδου, τη συνολική μηνιαία εισφορά που αναλογεί καθώς και με 25ψήφιο κωδικό εντολής πληρωμής. Εξάλλου περιλαμβάνουν τις τυχόν επιβαρύνσεις και προσαυξήσεις για όσους δεν θα καταβάλουν τα αναγραφόμενα ποσά, όπως και τα πιστωτικά υπόλοιπα για εκείνους που θα πληρώνουν παραπάνω. Δεν περιλαμβάνονται βεβαιωμένες οφειλές έως 31/12/16, καθώς αυτές με ευθύνη του ΚΕΟ θα αποστέλλονται στους οφειλέτες και θα αναρτώνται στους προσωπικούς ατομικούς λογαριασμούς. Να σημειωθεί ότι η πρόσβαση στα στοιχεία και στο μητρώο του ΕΦΚΑ θα γίνεται με τους κωδικούς του τάξης, ενώ σε κάθε συναλλαγή θα αναγράφονται ο ΑΜΚΑ και ο ΑΦΜΗ. Η κατώτατη εισφορά για κύρια σύνταξη και υγεία για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους καθορίζεται στα 167,95 ευρώ το μήνα, για νέους επιστήμονες στα 108,17 ευρώ το μήνα για 0 έως 2 έτη και 120,47 ευρώ για 3 έως 5 έτη, ενώ για αγρότες στα 86,98 ευρώ το μήνα. Στα μπλοκάκια επιβαρύσεις και είναι κυρίως στους νέους ασφαλισμένους μετά το 1993 που είναι μισθωτοί και διατηρούν παράλληλα δελτίου παροχής υπηρεσιών. Η επιβάρηση για αυτούς αγγίζει το 27% εφόσον υπάρχει εισόδημα στο μπλοκάκι. Αντίθετα, μικρό κέρδος θα έχουν θεωρητικά όσοι έχουν μόνο μπλοκάκι πρώην ασφαλισμένοι σε ΟΑΕ ή ΕΤΑΑ και δουλεύουν σε έναν ή δύο εργοδότες. Αυτά μοιραστούν το βάρος των εισφορών τους με τους εργοδότες τους, 6,67% και 13,33% αντίστοιχα. Σε αυτό το σημείο ανοίξουμε ένα παράθυρο στην ενημέρωσή σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου του Δήμου Κομοτηνής, τον κύριο Νίκο Κυριαζή. Κύριε Κυριαζή, να σας καλησπέρισω. Καλησπέρα και σε εσάς.
Ποια είναι τα αποτελέσματα της καθόδου σας, βέβαια, από εδώ στη ζωοτέχνη στη Θεσσαλονίκη, στην έκθεση και στα εγγένεια που προσπάθησαν να γίνουν, έγιναν τελικά από τον κύριο Αποστόλου? Τα εγγένεια εμείς τα κάναμε. Μάλιστα. Ο κύριος Αποστόλου δεν είδα αν τα κατάφερε. Είδα ότι δεν είχε κόσμο η αίθουσα που πήγε να κάνει τις ομιλίες του και αυτά. Ο κόσμος ήρθε. Βέβαια, καμία σχέση με πέρσι, πολύ λιγότερος κόσμος. Υπήρξε ένα σαμποτάζ, να το πω, ας το πω έτσι, σαμποτάζ από τη γύρω περιοχή, από τους αγρότες των γύρω περιοχών. Αλλά νομίζω ότι το ξεπεράσαμε. Ήταν και κάποια κόντρα, βέβαια, των αγροτών με την αστυνομία. Όταν πήγαμε να μπούμε μέσα στην έκθεση, είχαν κατεβάσει την πύλη τα στόρια. Μάλιστα. Δεν μπορούσα να καταλάβω το γιατί. Γιατί μέχρι εκείνη την ώρα είχαμε συνεννοηθεί ότι θα περάσουμε. Μετά μάθαμε ότι ήρθε ο κύριος Αποστόλου και φοβήθηκαν τα επεισόδια. Εντάξει. Λύθηκε και αυτό. Απλά δεν μας άφησαν να κάνουμε τα εγγένεια εκεί που θέλαμε. Η αλήθεια είναι και ούτε να δούμε τον κύριο Αποστόλου. Μάλιστα, οπότε δεν βγήκε κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα. Επόμενη κινήση των αγροτών, ποιες είναι? Ήδη σήμερα στη Νέα Καλλίστη ο Αγροτικός Σύλλογος εκεί έκτισε για μια ώρα συμβολικά το περιφερειακό δρόμο. Ναι, δεν το γνώριζα. Οι επόμενες κινήσεις οι δικές μας είναι να περιμένουμε να μας δοθεί το σήμα για να ξεκινήσουμε διαδικάθοδο για την Αθήνα. Το μεγάλο συλλαλητήριο που θα κάνουμε κάτω στην Αθήνα. Ωστόσο, με αγροτικά μηχανήματα. Μάλιστα. Κύριε, ως γνωστό, την Κυριακή, από ό,τι μας είχατε πει και σε προηγούμενη επικοινωνία, υπάρχει σύσκεψή σας στο πολυτουργικό κέντρο. Από εκεί και πέρα, επόμενη κινήση, είτε ζεσταίνετε τα τρακτέρ? Εδώ πέρα, ίσως να κάνουμε κάποιες κινήσεις. Απλά πρέπει να το αποφασίσουμε όλοι μαζί. Η μεγάλη κινητοποίηση που πρέπει να ξεκινήσουμε είναι για να κάνουμε την κάθοδο στην Αθήνα μαζί με τους άλλους συναδέλφους από όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Με αγροτικά μηχανήματα. Μάλιστα. Κύριε Κυριαζέ, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ξεκίνησε από την 1η Φεβρουαρίου η υποβολή αιτήσεων για τους δικαιούχους του προγράμματος κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης, με αρκετά προβλήματα τις τρεις πρώτες μέρες επειδή έπεφτε συνεχώς η ηλεκτρονική πρόσβαση στο TaxNet. Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων για τους δικαιούχους του προγράμματος κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης για τρίτη μέρα με τεμποδίων αφού κολλάει σύνδεση στο σύστημα TaxNet. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται είτε ηλεκτρονικά απευθείας από τους ενδιαφερόμενους με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης που χρησιμοποιούν για υποβολή φορολογικής δήλωσης στην ιστοσελίδα www.kaprogram.gr, είτε εφόσον είναι κάτοικοι του Δήμου Κομοτηνής, στα ΚΕΠ Κομοτηνής, Αιγύρου, Νέο Στεχωρίου και στις υπηρεσίες, διεύθυνση κοινωνικών πολιτικών, πρόνοια και πολυτουργικό κέντρο. Απαραίτητα στοιχεία πρέπει να έχουν μαζί τους οι ενδιαφερόμενοι: ΑΜΚΑ όλων των μελών του νοικοκυριού, ενήλικες και ανήλικοι, αριθμός φορολογικού μητρώου όλων των ενήλικων μελών του νοικοκυριού και όσων ανηλίκων διαθέτουν αφημί, αριθμό λογαριασμού τραπέζι του ετούντα, είτε είναι κύριος δικαιούχος του λογαριασμού είτε συνδικαιούχος, κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, email, οικονομικά στοιχεία ε1 καθαριστικό έμφυα και αν διαθέτει κάρτα ανεργίας, την κάρτα ανεργίας θεωρημένη. Σε αυτό το σημείο, να ανοίξουμε ακόμα ένα παράθυρο στην ενημερωσή σας. Καλεσμένος εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άρτσα Ανεφράξη, ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Θρακών Κομοτηνής, ο κ. Γιάννης Τζερνικούδης. Κύριε Τζερνικούδη, να σας καλησπέρισω. Καλησπέρα, κύριε Τοπόση. Έφτασε η μεγάλη στιγμή για φέτος σύλλογος ετήσιου χορού του Συλλόγου Θρακών. Βεβαίως. Είναι μια ευχάριστη αλλά και δύσκολη περίοδος, διότι και φέτος έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση, όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε είναι εβδομάδα που προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τα πολλά μέλη του Συλλόγου Θρακών. Τι περιλαμβάνει φέτος και τι εκπλήξεις θα έχουμε? Τις εκπλήξεις τις κρατάμε σαν μυστικό. Βέβαια, κρατάμε μια βασική συνταγή και ένα βασικό μοτίβο, διότι η επιτυχία εκεί βασίζεται. Έχουμε μια εξαιρετική ορχήστρα και πάλι. Ο Βαγγέλης ο Παπαναστασίου και ο Νίκος ο Ζαπάρτας στην πρώτη σκηνή και συνοδεία εξαιρετικών μουσικών της Θράκης. Θα είναι ο Αμπατζιάννης ο Θεοδόσης με μια τριπλή ιδιότητα, σαν πρόεδρος του Συλλόγου Θρακιωτών Ηρακλείου και όλης της Κρήτης, σαν μουσικός αλλά και σαν φίλος του Συλλόγου. Μεγάλη συμμετοχή και φέτος. Πολλά δώρα στη λαχιοφόρο αγορά έχουμε ξεπεράσει, αλλά και πολύ εθελοντική συμμετοχή και συνεργασία από τους χορευτές και τα μέλη του Συλλόγου που δείχνουν και την αγάπη. Μεγάλη προσέλευση, γιατί το Σάββατο, από ό,τι ξέρετε και ξέρουμε, έχει πάρα πολλούς χορούς, οι όσοι είναι σε έξαρση,
Η καιρή είναι δύσκολη και οπότε για μας φέτος αυτή η μεγάλη επιτυχία που ήδη την γνωρίζουμε γιατί έχουμε πολλές κρατήσεις μας κάνει διπλά χαρούμενος. Να πούμε ακριβώς την ώρα και πού θα γίνει για να ξέρω 8.30 ώρα ξεκινάει η εκδήλωση στη μουσική σκηνή Αστρέα στον Ίεσμο. Θα έχουμε μια σύντομη παρουσίαση από τις παιδικές χορευτικές ομάδες και από εκεί πέρα θα συνεχιστεί το γλέντι μέχρι πρωίας για όλα τα μέλη, τους φίλους, τους γονείς, τους παππούδες. Είναι το στίγμα του συλλόγου. Ο ετήσιος χορός αυτό είναι, να βρεθούμε όλοι μαζί, να ανταμώσουμε, να χορέψουμε και να περάσουμε μια βραδιά όπως αξίζει, δίνοντας ραντεβού για τις πολλές δράσεις που έχουμε για όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Κύριε Συνικούδη, ο σύλλογος αυτή τη στιγμή πόσα τμήματα παριθμεί και πόσα συνολικά παιδιά βέβαια. Λειτουργούμε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη με ενηλίκους και αρχάριους και προχωρημένους και τμήματα παραστάσεων. Μάλιστα. Και Σαββατοκύριακο με τις παιδικές ομάδες. Έχουμε τη χαρά και την τιμή φέτος να είμαστε 18 τμήματα και να ξεπερνούμε τους 400 χορευτές. Ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Όλοι αυτοί χωρίζονται σε τμήματα ανάλογα με την διάθεση που έχουν, αλλά και τη γνώση για το χορό και την εξέλιξη σε αυτήν. Από εκεί και πέρα γίνονται και πολλές δράσεις για όλα αυτά τα μέλη, όπως είπα, σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Μετά τον ετήσιο χορό, τι ακολουθεί, υπάρχουν και σε λίγο καιρό έχουν τις απόκριες. Εννοείται, συνεργόμαστε πάντοτε με το Δήμο Κομωτινής και τη ΔΕΚΕΠΑΚ σε όλες τις δράσεις που είμαστε. Είμαστε καταρχήν για το καλό της πόλης και γι' αυτό είμαστε και στην Ζυκνοπέμπτη, στην κεντρική πλατεία, φέτος που θα γιορταστεί κάπως διαφορετικά. Στην παρέλαση στην καρναβαλιστική, αν και δεν είμαστε σύλλογος, αλλά θα κάνουμε μια ομάδα να ενισχύσουμε την προσπάθεια. Και από εκεί και πέρα ένας πολύ γεμάτος Μάρτιος. 3 Μαρτίου θα πάμε για τους πρώτους χαιρετισμούς όποιους επιθυμούν. 18 Μαρτίου η βραδιά του μικρού χορευτή που έχει καθιερωθεί με μεγάλη επιτυχία. 25 οι χαιρετισμοί. Το ταξίδι μας κάθε χρόνο το καθιερωμένο. Και πολλά, ένα CD με βιβλίο έχουμε μια παρουσίαση. Πολλά πράγματα. Κάθε μήνα, όπως είπα, 3 με 4 εκδηλώσεις και δράσεις και για τα μέλη μας, αλλά και για τους φίλους του συλλόγου. Μάλιστα, κύριε Τζενικούδη, τελειώνοντας, ένα μήνυμα που θα θέλετε να στείλετε στον κόσμο. Να ευχηθώ καλή χρονιά. Να έχουμε υγεία. Όσο το δυνατόν ο καθένας να περνάει τις δυσκολίες και τα προβλήματα με τον καλύτερο τρόπο. Και ένας τρόπος είναι και η ενασχόληση με συλλόγους, οι οποίοι περνούν αυτά τα μηνύματα και προσπαθούν να είναι το χαμόγελο μέσα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Καλή χρονιά με υγεία σε όλο τον κόσμο και καλή διασκέδαση. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ. Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μαρωνίας και Κομωτινής κ. Παντελεήμων, βουλευτών και τοπικών φορέων. Η πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπιτα έκοψε το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μαρωνίας και Κομωτινής κ. Παντελεήμων, βουλευτών και τοπικών φορέων. Και σώσε ημάς τους αγαθούς, φιλάνθρωπους και ελεήμνων Θεός. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος Αμήν. Και εις τιμήν και μνήμην και εν Αγίης Πατρός ημών, Βασιλείου του Μεγάλου, Αρχιεπισκόπου και Σαρίας της Καπαδοκίας του Γανοφάντους. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και των εργαζομένων φυσικά εδώ πέρα, αλλά και σε όλα τα παρατήματα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας, θέλουμε να ευχηθούμε καλή χρονιά με υγεία, αγάπη, αλληλεγγύη και πίστη στο έργο που κάνει και που προσφέρει ο καθένας από οποιαδήποτε θέση. Για μας, όταν αναλάβαμε την διοίκηση του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας πριν περίπου 1,5 χρόνο, και λίγο παραπάνω, και ήρθαμε να επισκεφτούμε για πρώτη φορά και να έχουμε μία εικόνα του συγκεκριμένου παραπτύματος, βάλαμε ένα στοίχημα πολύ μεγάλο. Σίγουρα αυτό το στοίχημα δεν το έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα. Το στοίχημα έχει να κάνει με την εξωστρέφεια του συγκεκριμένου παραπτύματος. Με την ακόμα περισσότερο εξωστρέφεια, να το πω έτσι. Δυστυχώς, οι αντιλήψεις και οι νοοτροπίες που επικρατούσαν τα παλαιότερα χρόνια είναι τελείως διαφορετικές από αυτές που διέπουν οι δικές μας οι αρχές και οι αξίες και ενώ της συγκεκριμένης διοίκησης της σημερινής. Θέλουμε, παρά την απομόνωση γεωγραφικά τουλάχιστον που έχει το συγκεκριμένο παράρτημα,
να σταματήσει να υπάρχει απομόνωση από τις τριγύρω περιοχές, από τις τριγύρω κοινωνίες και φυσικά και από την ίδια την Κομωτινή. Όσο μακριά κι αν είναι η Κομωτινή, σε καμία περίπτωση αυτή δεν πρέπει να είναι δικαιολογία ώστε αυτό εδώ το παράρτημα, αυτή εδώ η δομή, να παραμένει κάτι το απομονωμένο, κάτι το άγνωστο σε πολλούς, δυστυχώς ακόμα και σήμερα, και αυτό είναι ευθύνη και δική μας. Και θεωρούμε ότι όταν θα έρθει η ώρα, γιατί κάποια στιγμή θα έρθει και αυτή η ώρα, όπου εμείς δεν θα είμαστε διοίκηση, αν πραγματικά θέλουμε να πιστεύουμε ότι κάτι κάναμε εδώ, θα είναι σε αυτό το κομμάτι. Στο να πετύχουμε πραγματικά η Ροδόπη γενικότερα να έρθει πιο κοντά στο συγκεκριμένο παράδειγμα. Βλέπουμε για το καλό της αναπηρίας και για να αναδείξουμε την εξωστρέφεια των κέντρων πια αυτών και ότι τα άτομα με αναπηρία και ειδικά τα παιδιά μας που είναι από τα πιο δύσκολα κέντρα που υπάρχουν στο κέντρο ποινικής φρόνοιας αξίζουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής και αποτελούν κομμάτι κρίκο του κοινωνικού μας ιστού. Θέλω και πάλι να σας ευχαριστήσω. Πιστεύω ότι όλοι μαζί με συμβόλευση, σύμπλευση θα αναδείξουμε το κομμάτι της αναπηρίας και το κέντρο μας σαν συνδετικό κρίκο της κοινωνίας μας. Τα παιδιά αυτά και όλοι γενικά οι ανάπηροι αποτελούν κομμάτι της κοινωνίας μας. Δεν απαιτούμε πια, απαιτούμε ισότιμη πρόσβαση και ισονομία όσον αφορά το 10% των ατόμων με αναπηρία που είναι ο μέσος όρος των Ευρωπαίων αναπήρων στην κοινωνία μας. Να ανοίξουμε σε αυτό το σημείο ένα παράθυρο στον πολιτισμό. Καλεσμένοι εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Art Channel Thrakis είναι ο μουσικός και υπεύθυνος του εργαστηρίου Νότα, ο κ. Χρήστος Χατσόπουλος, καθώς και ιδιοκτήτης εστιατορίου, ο κ. Κώστας Χαυτόπουλος. Κύριε, να σας καλησπέρισω. Καλησπέρα. Να ξεκινήσω, Χρήστο, από σένα καινούρια δουλειά από το εργαστήρι με όργανα, διαφορετικά όργανα, θα λέγαμε. Τι ετοιμάζετε ακριβώς? Είναι μια δουλειά, είναι μια παρουσίαση της μουσικής με αντικείμενα στον χώρο που βρισκόμαστε, σε οποιοδήποτε χώρο που βρισκόμαστε, πώς συνδυάζονται διάφορα αντικείμενα μαζί με το, και βγάζουν μια μελωδία, πώς παράγουν ήχο, πώς μπορούν μαζί να βγάλουμε ένα αποτέλεσμα μουσικό, ρυθμικό, μελωδικό, στο ότι παντού γύρω μας υπάρχει μουσική, αρκεί να μπορούμε να την ανακαλύψουμε και να την δώσουμε έτσι στον κόσμο να καταλάβει ότι παντού υπάρχει μουσική. Βγάλατε και ένα καινούργιο βίντεο κλιπ, θα το δούμε βέβαια στο τέλος. Να πάμε στον κύριο Κώστα Χατζόπουλο. Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της νέας δουλειάς, να απαντήσει και ο Χρήστος βέβαια. Γιατί θα, από ό,τι ξέρω, θα αρχίσει αυτό το σχήμα από την ερχόμενη Κυριακή. Κώστας Χαυτόπουλος. Μπορείτε να τα πείτε. Χαυτόπουλος. Ναι, σας ακούω. Όχι Χαυτόπουλος. Με τον Χρήστο γνωριστήκαμε και με το μουσικό εργαστήριο Νότας και τα παιδιά τα οποία εκπαιδεύει σε μια φιλανθρωπική εκδήλωση, στην οποία συμμετείχαμε και οι δυο, εγώ σαν ιδιοκτήτης του καταστήματος του Σουλτάν Τεπέ και ο Χρήστος με την ορχήστρα του. Θέλω να πω ότι σε εκείνη την εκδήλωση πραγματικά μαγεύτηκα από το αποτέλεσμα και από τη δουλειά του Χρήστου και των παιδιών του και αυτό το οποίο δίνει προς τον κόσμο ο Χρήστος θεώρησα και υποχρέωσή μου μέσω του καταστήματος να το δώσουμε, να το προβάλλουμε στον κόσμο. Και είπαμε να ξεκινήσουμε ένα εγχείρημα όπου θα δώσουμε αυτό το άρωμα, τις νότες του Χρήστου και τις γεύσεις του Σουλτάν στον κόσμο ώστε να δημιουργήσουμε ένα νέο τρόπο ή ένα νέο ύφος διασκέδασης το οποίο νομίζω ότι και τους δυο μας ενδιαφέρει
να το δει ο κόσμος, να το γνωρίσει ο κόσμος και να το απολαύσει. Μάλιστα, Χρήστο, να επανέλθω σε εσένα. Ποια θα είναι τα ωφέλη από αυτή τη δουλειά, από τουριστικές πλευράς εννοώ και το γνωρίζει και η ίδια η πόλη? Φυσικά, σκοπός μας είναι να προσελκύσουμε κόσμο ακόμη και από το εξωτερικό. Μια που η μουσική που θα παίζουμε θα είναι βαλκανική, ελληνικά, τουρκικά, βουλγάρικα. Να μπορεί δηλαδή ο κόσμος να, κάποια στιγμή να φτάσει να μένει και μια μέρα στην Κομωτινή, γιατί θα έχει κάπου να φάει, να ακούσει τη μουσική, ας πούμε, την βαλκανική, να πάει να δει κάποια ξενοθέατρα και αυτό θα ακούσουν και άλλοι φορείς στην πόλη μας και επαγγελματίες, στο πώς θα μπορέσουμε να φέρουμε ξένο κόσμο και να μείνει έστω και μια μέρα στην Κομωτινή. Χρήστο, θα είναι παντός είδους μουσική, έθνικ, τι ακριβώς με αυτά τα διαφορετικά όργανα? Έθνικ μουσική, έθνικ μουσική. Και θα κάνουμε και κάποιες θεματικές. Σε κάθε Κυριακή μπορούμε να βάζουμε, ας πούμε, και ένα μικρό αφιέρωμα μέσα σε κάποιον συνθέτη γνωστό, πέρα από την πολύ επίκυλη μουσική που θα παίζουμε. Να πούμε κάθε πότε θα παίζετε? Κάθε Κυριακή το μεσημέρι από τις 2 μέχρι τις 5 περίπου. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο στους τηλεθεατές και ποια θα είναι και η επόμενή σου δουλειά από εδώ και πέρα? Εμείς δουλεύουμε συνέχεια, ανησυχούμε. Ανησυχούμε για την τέχνη, για τον πολιτισμό και φυσικά για την πόλη μας. Αυτό εδώ είναι, πιστεύω, αξίζουν και συγχαρητήρια στον Κώστα. Γιατί δεν είναι, είναι μια πρωτοβουλία που εμένα σαν πρόταση πρώτη φορά, ας πούμε, μου έγινε, αν και με τόσα χρόνια επαγγελματικά, να δώσω αυτό που πρέπει στον κόσμο με αυτόν τον τρόπο. Πιστεύω ότι θα περπατήσει και καλούμε τον κόσμο να έρθει, να ακούσει, να συμμετέχει και να στηρίξει και να δώσει και καινούργιες ιδέες πώς θα κινηθούμε και σε αυτό το πλαίσιο, πώς θα γίνει να φέρουμε, να αναπτύξουμε τουριστικά τον τόπο μας. Να κλείσουμε τον Κώστα, το δικό σου μήνυμα θέτω. Να συμπληρώσω ότι βεβαίως η πόλη μας έχει πολλά να δείξει. Μπορεί κάποια να μην προβάλλονται, μπορεί κάποια να κρύβονται, μπορεί κάποια να μην έχουν βγει ακόμη στην επιφάνεια, αλλά νομίζω ότι είναι ευθύνη όλων μας, στο μέτρο που μπορούμε, να συνεργαστούμε, να συζητήσουμε και να κάνουμε την πόλη αυτό που πρέπει να είναι. Αυτό το κέντρο της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Αυτό είναι το μήνυμά σου σίγουρα. Κύριε, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εμείς, αφού ευχαριστήσω και τον Κώστα τον Χατζόπουλο και τον Χρήστο Χατζόπουλο, να κλείσουμε με το καινούριο βίντεο κλιπ. Πάμε τώρα στις αθλητικές μας ειδήσεις. Πραγματοποιήθηκαν οι τελικοί λυκείων βόλης σε αγόρια και κορίτσια στο κλειστό γυμναστήριο Κομωτινής, όπου οι νικήτριες ομάδες προκρίθηκαν στην περιφερειακή φάση με ελπίδες διάκρισης μέχρι και στο πανελλήνιο σχολικό πρωτάθλημα. Οι τελικοί λυκείων βόλης σε αγόρια και κορίτσια πραγματοποιήθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο Κομωτινής, όπου οι νικήτριες ομάδες προκρίθηκαν στην περιφερειακή φάση με ελπίδες διάκρισης μέχρι και στο πανελλήνιο σχολικό πρωτάθλημα. Γίνονται σήμερα οι τελικοί αγώνες βόλεϊ λυκείων της πρώτης φάσης, δηλαδή σε επίπεδο νομού, στα πλαίσια των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων Λυκείων Ελλάδος και Κύπρου. Μετά από περίπου 6 αγώνες αγοριών και κοριτσιών, φτάσαμε στους τελικούς, στα μεν κορίτσια να αγωνιστούν το Λύκειο, το πρώτο Λύκειο με το τρίτο Λύκειο Κομωτινής. Νίκησε το πρώτο Λύκειο Κομωτινής με 2-0 σετ. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε το τελικό, διεξάγεται το τελικός αγώνας των αγοριών μεταξύ του Μειωνικού Λυκείου και του Τρίτου Λυκείου Κομωτινής. Πρέπει να πούμε ότι σε ένα κατάμεστο
κλειστό αθλητικό κέντρο στο γήπεδο της Κομωτινής. Μαθητές δείχνουν την αθλητική παιδεία που έχουν πάρει μέσα από τα σχολεία τους και μέσα από τους καθηγητές τους ως θεατές, οι οποίοι ο καθένας χωρίς παροξισμούς ή χωρίς υπερβολές υποστηρίζει την ομάδα του και είναι ένα μάθημα παιδείας αθλητικής, νομίζω, για όλα τα σχολεία της Ελλάδος. Ο πρωταθλητής του κάθε νομού τώρα θα διαγωνιστεί σε επίπεδο περιφέρειας με τα λύκια, με τους πρωταθλητές της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Οι περιφερειακοί αγώνες θα γίνουν σε μία μέρα. Η κλήρωση ως νομό δεν μας βολεύει, γιατί αναγκάζονται τα σχολεία μας της Ροδόπης να παίξουν δύο αγώνες την ίδια μέρα και έναν αγώνα την άλλη μέρα. Δηλαδή είναι πιο κουραστικό σε σχέση με την κλήρωση που έγινε σε σχέση με τα άλλα λίγα της περιφέρειάς μας. Το παλέμαχο κανονιέρι του Πανθρακικού, Γιάννη Πουρλιάγκα, ανακοίνωσε και επίσημα ως νέο προπονητή, δόξα προσκυνητών, στη θέση του προπονητή του των ρεκόρ Γιάννη Κλητσιώτη, που παρετήθηκε προημερών. Ο Γιάννης Πουρλιάγκας θα κάθεται στον πάγκο της ομάδας μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος με τον Ενέστη Σπυριάδη να διατηρεί τον πόστο του βοηθού προπονητή αλλά και του γυμναστή της ομάδας. Στόχος πλέον απαλλαγμένη από το στόχο του υποβασμού με την απόσταση και του Βατόλογου, τη δημιουργία για την επόμενη σεζόν μιας καλής και ενεργικής ομάδας που και οι δύο τόσο καλά γνωρίζουν. Ο Γιάννης Πουλιάγκας ασχολείται τα τελευταία χρόνια με τα τμήματα υποδομής, καθώς ήταν προπονητής στην Ακαδημία του Σπάρτακου Αγίου Θεοδόρου. Αν και Θεσσαλονικιός και παιδί του ιστορικού μελητέα Θεσσαλονίκης, βρέθηκε στη Κομωτινή και αγωνίστηκε για 8 χρόνια μέχρι το 1996, τα δύσκολα χρόνια του Πανθρακικού που πάζει για να ανέβει στη τρίτη εθνική από την τέταρτη, χωρίς τότε να τα καταφέρει με τον ίδιο όμως να είναι ο μεγάλος κόρη της ομάδας. Ακολούθησε το τυμπάκι Κρήτης, τότε που πολλοί Θρακιώτες όχι μόνο κατηφόζαν για να αγωνιστούν και στη συνέχεια πάει ποντίον, όπου πέτυχαν απίστευτα πράγματα με Δάφκο και Χιονά. Κατόπιν αγωνίστηκε σε ελπίδα σαπών, δόξα νέου στερεχωρίου, Ροδίτη, Κόσμιο και Ορφέα Ξάνθη. Σαν προπονητή στην τέθεση των Ορφέα Κομωτινή στην Τέταρτη Εθνική, στο Κόσμιο, στη δόξα νέου στερεχωρίου, στο Ροδίτη και στι Ακαδημίες του Σπάρτακου. Στο σημείο αυτό έφτασε στο τέλος το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Art Channel Thrax. Τελευταία ενημέρωση της ημέρας γύρω στα μεσάνυχτα. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.